Λοιπόν, καλημέρα σας. Απλά μια σύντομη δήλωση για τα του διαδρόμου. Η προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου για μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα συνεχίζεται, ενός διαδρόμου ασφαλούς φύσεως, πλήρους εγγυημένης αναχώρησης και διέλευσης, υψηλής ροής και πυκνής συχνότητας. Συμμετείχαμε επικοδομητικά εξ αρχής σε μια συζήτηση που πλέον απασχολεί το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Αποδεικνύουμε ότι είμαστε ενεργό μέρος της περιοχής που συμβάλλει με θετικές και επικοδομητικές προτάσεις. Έχουμε συγκεκριμένη μεθοδολογία που εδράζεται στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Πρώτον, γεωγραφική εγκύτητα. Δεύτερον, ένα υφιστάμενο άρτιο δίκτυο υποδομών. Τρίτον, σχέσεις καλής γειτονίας με τις χώρες της περιοχής. Και τέλος, και σημαντικότερο, μια σχέση πολιτικής εμπιστοσύνης με το Ισραήλ. Μια σχέση που οικοδομείται εδώ και χρόνια και δεν προέκυψε συγκυριακά τις τελευταίες εβδομάδες. Έχουμε πλειάδα επαφών και συναντήσεων με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσμικά όργανα, κράτη της περιοχής, διεθνείς οργανισμούς και διαμορφώνουμε την προσέγγιση μας λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις, ανησυχίες και προτάσεις των συνομιλητών μας. Ενδεικτικά θα αναφερθώ σε δύο στοιχεία. Πρώτον, η ροή θα είναι μίας κατεύθυνσης με αφετηρία την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν πρόκειται να αφορά πρόσωπα, αλλά αποκλειστικά αγαθά. Δεύτερον, η ασφάλεια του φορτίου είναι συνυφασμένη με την ασφάλεια του Ισραήλ, χωρίς τη συγκατάθεση του οποίου δεν μπορεί να υπάρξει κανένας διάδρομος. Ως εκ τούτου, είμαστε σε συνεχή επαφή με το Ισραήλ. Η τεχνική ομάδα μετέβει αυτή τη βδομάδα στο Ισραήλ, ενώ χθες, όπως γνωρίζετε, επισκέφτηκα την γείτονα χώρα, έχοντας συναντήσεις τόσο με τον Πρόεδρο, όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Συμφωνήθηκε η δημιουργία ενός δομημένου διαλόγου με ομάδες εργασίας διατμηματικής φύσης. Αντικειμενικά και ρεαλιστικά, οι εξελίξεις είναι αυτές που θα επηρεάσουν την προσπάθεια, όπως και το ζήτημα του χρονισμού, αλλά και συγχρονισμού βούλησης και γεγονότων. Υπάρχει ακόμη δρόμος και δεδομένη αβεβαιότητα. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας ενεργά, μεθοδικά και με εξωστρέφεια.